Γεια σας, είμαι ο Πρόδρομος Κοψανίδης. Ανεπίσημη πρεμιέρα για τον πρόεδρο του ραδιοφώνου, Ιωάννη Παπαζήση. Δεν μπορούσα να το αρνηθώ, αν και το ραδιόφωνο ξεκινάει κανονικά αρχές Οκτωβρίου. Κάνουμε ανεπίσημη πρεμιέρα για όλα αυτά που γίνονται τα τεχνόμενα. Εκπομπή αποκάλυψης με τον Ιωάννη Παπαζήση και καλεσμένο τον ανυπέρβλητο στρατηγό εν αποστρατεία, Γιώργιο Αϊφαντή. Σε ένα λεπτό πάλι πίσω με τον Γιάννη και τον Γιώργο. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μετά από τον ωραίο πρόλογο που έκανε εδώ ο φίλος μου ο πρόεδρος μας ο Κοψανίδης και πρόεδρος του ΕΟΕ, με έκανε και ανεπίσημα πρόεδρο του ραδιοφόνου λόγω το ότι είμαι ο παλαιότερος εδώ πέρα, λέει. Οπότε λέω σεβαστών και δεκτών. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα την τέταρτη ραδιοφωνική σεζόν, περίοδο καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις, με πρώτο μας καλεσμένο, τον καλό μου φίλο και εξαίρετο Έλληνα, τον στρατηγό, τον κύριο Γιώργιο Αϊφαντή. Στρατηγέ μου, σε χαιρετώ, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, υγιένω. Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα. Εσύ δεν έχεις ανάγκη, είπαμε μέχρι τα 100 σε θέλω εδώ, μετά κάνε ό,τι θες. Τα είπαμε αυτά. 100 τσιγκούνι. Πες τα 150. Εγώ είπα μέχρι τα 100 τουλάχιστον, μετά αν θέλεις να άρχισαι έρχεσαι, δεν θες μετά, αλλά μέχρι τα 100 θα άρχισαι. Τελείωσε. Μάλιστα. Το θέσαμε όριο. Λοιπόν, είπαμε να σχολιάσουμε μετά της επικαιρότητας, στρατηγέ μου. Ναι. Πριν λίγες μέρες. Ναι. Καταρχήν έχεις κάνει ένα κίνημα πολιτικό ή κατάλαβα λάθος? Έχω κάνει μια συγκρότηση πολιτικών κομμάτων μικρών για να κατέβουμε στις εκλογές αυτές. Για πες μας σε παρακαλώ 5 πράγματα γι' αυτό και μετά να πάμε στο σχολιασμό. Θα σου πω γι' αυτό. Βεβαίως, άλλο. Αυτό τελικά εγώ το δικό μου πολιτικό φορέα τον είχα ονομάσει Εθνεγερσία. Αλλά επειδή οι Έλληνες έχουμε κάποιο λίγο αυξημένο εγωισμό, οι άλλοι δεν θέλαν να βάλουν αυτό το όνομα, να βάλουν το δικό τους. Και εγώ, να μην χαλάσει η συνεργασία, δέχτηκα ό,τι θέλουν. Και το ονομάζουμε πλέον Πατριωτική Ένωση. Ποιοι συμμετέχουν, αν επιτρέπετε? Σε αυτό συμμετέχουν 4-5 μικρά κόμματα. Ένα η Εθνεγερσία, ένα άλλο είναι οι πόντιοι, οι επιστήμονες πόντιοι, οι οποίοι το κόμμα τους το ονομάζουν Ανατολή της Ρωμιοσύνης. Μπράβο. Είναι το κόμμα Εθνικής Σωτηρίας και το κόμμα Ελλάς. Μπράβο. Ελληνικός Λαϊκός Σύνδεσμος. Μπράβο σας λοιπόν. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και είναι ακόμα ένα-δυο μικρότερα, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα τους ακριβώς. Δεν πειράζει. Μόλις χθες κάναμε το τελική σύσκεψη και τη δώσαμε τα χέρια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, στρατηγέ μου, για εσάς όλους. Ναι, και ξεκινάμε τώρα για δυνατά να χτυπήσουμε τις εκλογές με δύναμη. Με Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή παντού? Σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε όλη την Ελλάδα. Να κατεβάσουμε συνδυασμό. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω, εάν θέλεις Γιάννη μου, τώρα που δώσα την ευκαιρία, είναι ότι τώρα ο κόσμος είναι αναποφάσιστος, δεν ξέρει τι θα ψηφίσει. Πραγματικά. Και πράγματι υπάρχει ένα κόμμα αναποφάσιστον και μάλιστα υπάρχει δυστυχώς και μία αυτή που έβαλαν οι καρατούντες ένα σύνθημα να μην ψηφίσουμε, λέει, διότι αν ψηφίσουμε υιοθετούμε τους υπάρχοντες. Αυτό είναι για να παρασύρουν τον κόσμο να μην ψηφίσει. Αυτή τη φορά οι Έλληνες πρέπει να ψηφίσουν άπαντες. Διότι όποιος δεν ψηφίσει αυτή τη φορά προδίδει την πατρίδα του. Το μέλλον των παιδιών του και της γενιάς του. Και να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, Γιάννη μου, ότι η ψήφος είναι βόλη. Σίγουρα. Πραγματικό βόλη. Σίγουρα. Μην το ρίχνετε, Έλληνες, κατά των παιδιών σας και της γενιάς σας, τους απογόνους σας. Διότι αν ψηφίσετε κόμματα του κατεστημένου, πυροβολείτε κατευθείαν στο μέλλον των παιδιών και των εγγονιών σας. Βέβαια, αυτό είναι βέβαιο. Να ψηφίσετε κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν στη Βουλή σήμερα. Τα κόμματα της Βουλής, αγαπητοί μου Έλληνες, πρέπει να καταλάβατε πλέον ότι είναι όλα του κεφαλαίου. Είναι άπαντα οργανωμένα από το κεφάλαιο και εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται αυτό, βέβαια. Στρεφόμαστε, το οποίο κυκλοφόρησα το Δεκέμβριο που μας πέρασε, τώρα πρόσφατα δηλαδή, ναι. Και έγραφα στη σελίδα 89
οι φτωχοί, οι εργάτες και οι απελπισμένοι έχετε κρεμάσει τις ελπίδες σας στον Τσίπρα για να σωθείτε. Σκεφτήκατε όμως αν είναι αληθινά αυτά τα οποία λέει ο Τσίπρας ή αν είναι και αυτός του κατεστημένο και σας σηκώσει ψηλά ψηλά και σας αφήσει από ψηλά να πέσετε, τι γκρεμοτσάκισμα θα πάρετε? Στρατηγέ μου, 23 του μηνός του Ιανουαρίου έκανα από εδώ μια εκπομπή με την πολύ καλή μου φίλη και συνάδελφο την Πόπη Σουφλή. Ναι. Και όσα είπαμε όλα βγήκαν πραγματικά. Το τι βρίσιμο φάγαμε την εποχή εκείνη από τους αυτούς που είχαν κάνει θεό τον Τσίπρα και τώρα ούτε να ακούσουν το όνομά του δεν θέλουν. Δεν λέγεται το βρίσιμο που φάγαμε σε αυτήν. Αλλά ας είναι, δεν περάζει, καιρή να είναι όλοι που βάλαμε στη θέση τους αυτούς που έπρεπε. Λοιπόν, αυτονόητο είναι πιο τι θα απαντούσαν. Αυτούς εξυπηρετούν και αυτά. Και μάλιστα στο βιβλίο μου, το τελευταίο, το γιατί καταστρεφόμαστε, αποδεικνύω ότι τα γκάλοπ είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο στα χέρια του κεφαλαίου για να επιβάλλει τις θυλήσεις στον κόσμο. Βέβαια, τα έγραψα πρόσφατα στην Ελεύθερη Ώρα, το ξέρεις. Αβο. Τα ξέρεις, δεν χρειάζεται. Αυτό που θέλει το κεφάλαιο. Γράφω εκεί πώς σχεδιάζει το κεφάλαιο τις μελλοντικές εκλογές σε κάθε κράτος. Πρώτα βάζει τα συμφέροντά του και μετά πώς θα υπηρετήσουν τα διάφορα κόμματα που είναι όλα δικά τους, αυτά που είναι σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου, είναι δικά τους κόμματα, γιατί όποιο δεν είναι δικό τους κόμμα το διαλύουν σε δύο χρόνια το πολύ. Όσα ζουν πάνω από δύο χρόνια σε κοινοβούλιο είναι κόμμα του κεφαλαίου. Βεβαίως οι αρχηγοί, οι οπαδοί είναι αθώοι. Τους κοροϊδεύουν και ψηφίζουν. Αυτό είναι βέβαιο, εντάξει. Και πιστεύουν ότι είναι έτσι. Ενώ όχι, οι διοικήσεις είναι του κεφαλαίου. Εφόσον λοιπόν. Στρατηγέ μου, εγώ έγραψα και σε ποιους ανήκουν οι εταιρείες που κάνουν τα γκάλοπ. Ανήκουν όλα στους. Σε τρεις σιωνιστές ανήκουν οι περισσότερες εταιρείες ανά τον κόσμο που κάνουν γκάλοπ. Όλες είναι δικές τους. Ναι, σχεδόν όλες, ειδικά οι μεγάλες. Στο βιβλίο μου γράφω, εκπαιδεύονται στα Ινστιτούτα Tavistock της Αμερικής, τα οποία Ινστιτούτα διδάσκουν, Γιάννη μου, να το βέβαια μάθουν οι Έλληνες. Βέβαια. Πώς μπορεί τον γκάλοπ να μεταβάλει την ψυχολογία ενός λαού και να την προσανατολίσει σε άλλη κατεύθυνση. Στρατηγέ μου, τώρα. Κανονίζει ο όρος την κατεύθυνση βέβαια που θέλει για κάθε κράτος. Κανονίζει, βέβαια. Το είσαι στα γκάλοπ και αυτά πάνε. Πάρε σήμερα. Να μάθουν οι Έλληνες σήμερα. Τι κάνουν τα γκάλοπ? Η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λένε για τα καινούργια κόμματα τα καθαρά ελληνικά που βγαίνουν. Έχουν σήμερα, ξέρεις, ότι σε αυτή την εκλογή θα παρουσιαστούν πάνω από 7-8 γνήσια ελληνικά κόμματα. Τώρα αυτό εμένα, η πολυδιάσπαση αυτή δεν με αρέσει, αλλά και τι να κάνουμε. Και βάζουν ότι παλεύει η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στα αυτά μας αν παλεύει και αν δεν παλεύει. Και αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Ή ο ένας κερδίσει, ο άλλος θα ηλίθει. Το ίδιο είναι. Τα συμφέροντα του κεφαλαίου θα υπηρετήσει. Βέβαια, το ίδιο είναι. Σας ενδιαφέρεστε ποιος θα κερδίσει. Το ίδιο είναι, βέβαια. Στο κεφαλαίο να ψηφίσετε ελληνικά κόμματα. Παραδείγματος χάρη, η Πατριωτική Ένωση δική μας είναι καθαρό ελληνικό κόμμα. Ξεκάθαρο ελληνικό. Να ψηφίσουν ελληνικό κόμμα. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλα ελληνικά κόμματα. Υπάρχουν κάτι άλλες, άλλα που έχουν, πώς το λένε, νομιμοποιηθεί τώρα τις τελευταίες ημέρες, τα οποία αποτελούν άνθρωποι Έλληνες διαμάντια. Μπράβο. Λοιπόν, και μπράβο σου που το λες. Και μπράβο σου που μιλάς έτσι για κάποια άλλα κόμματα. Μπράβο σου σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω. Μα δεν λέω ένα εγώ, δεν είναι μόνο το δικό μας. Το δικό μας είναι ξεκάθαρα ελληνικό. Το Πατριωτική Ένωση. Αλλά δεν είναι μόνο. Είναι κι άλλα.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς, τι συμμαχίες θα κάνουν, γιατί ακόμα αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο θα δημιουργούνται ζυμώσεις. Δημιουργούνται εδώ στην Αθήνα πολλές ζυμώσεις. Λοιπόν, είναι παραδείγματος χάρη ένα κόμμα των νέων, λέγεται. Και αποτελούν παιδιά 30χρονα συν πλην 2-3 χρόνια. Ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρο τους για να συνεργαστούμε. Και μου λέει, στρατηγέ, εμείς θέλουμε να δείξουμε τη δύναμή μας. Να ψήσουμε τα παιδιά μας στον αγώνα, να αγωνίζονται. Εάν έρθουμε μαζί σας, το χάνουμε αυτό. Γι' αυτό άφησέ μας να είμαστε μόνοι μας, να αγωνιστούμε κλπ. Προτείνω τους Έλληνες, όσοι δεν θα ψηφίσουν εμάς, να ψηφίσουν το κόμμα των νέων. Είναι παλικάρια 30χρονα και θα είναι το μέλλον της Ελλάδος. Προς τη μήνυση αυτό. Καθαρά Ελληνόπουλα. Προς τη μήνυση αυτό. Τώρα, στρατηγέ μου, θα σου... Ναι, θα σου πω κάτι που το έχω πολλές μέρες στο μυαλό μου για να σου δώσω μια ωραία πάσα. Όταν ορκίστηκε η νυν πρωθυπουργός, έλεγε από κάτω, ορκίστηκε πρωθυπουργός η Ερτένα, από κάτω περνούσε με γράμματα, ορκίστηκε πρωθυπουργός η κυρία Θάνου, ναι, για να κάνει κυβέρνηση ευρείας αποδοχής. Πήρε από τη Νέα Δημοκρατία, πήρε από το Πασόκ, πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε από το ΚΚΕ, πήρε ό,τι περίσσευε από παντού να πούμε, για να τους έχει όλους ευχαριστημένους. Να τους έχει όλους ευχαριστημένους και να υπηρετήσει δουλειά τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, στρατηγέ μου, πάντα. Α, ποιον θα υπηρετήσει αφού την προβάλλουνε αυτοί. Όχι, όχι, αλλού θέλω να το πάω εγώ τώρα, κάτσε να δεις. Αλλά θα ακούσω πού το πας. Λέω, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα για να παραμείνει πρωθυπουργός η κυρία Θάνου μαζί με όλους όσους μάζεψε εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ή να γίνει κάποιο έκτακτο γεγονός και να αναβληθούν οι εκλογές, ή να μην καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Οπότε θα πούν, εφόσον έχει από όλους μας εκεί μέσα, είμαστε εντάξει όλοι, ας μείνει η κυρία Θάνου, εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν από το μικρό στο μυαλό πέρασε αυτή η σκέψη. Να αναβληθούν οι εκλογές, πώς το είπες αυτό, πώς σου ξέφυγε. Ξέρω εγώ, μου πέρασε από το μυαλό κάποιο έκτακτο γεγονός. Λοιπόν, έχω πληροφορία από Νέα Υόρκη ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν. Μάλιστα. Μια εβδομάδα πριν θα δημιουργήσουν επεισόδια και θα τις αναβάλουν για μερικούς μήνες. Mm-hmm. Α, πες το στον ελληνικό λαό να το καταλάβει. Mm-hmm. Και πρόσεξε, ρωτάω αυτόν εκεί, ο οποίος είναι από τα κεντρικά στελέχη των Ελλήνων της Αμερικής. Ναι, αλλά τώρα εδώ δίνουμε, μάλλον τον φωτογράφησες και να μην τον εκθέσεις τον άνθρωπο. Γιατί είναι αυτό το κόλπο, μου λέει, στρατηγέ, επειδή τα μεγάλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, δεν δέχτηκαν να υλοποιήσουν το τρίτο μνημόνιο γιατί είναι σκληρό. Μα αφού το έκαναν ήδη αυτό. Και εκτίθενται στον ελληνικό λαό, θα βάλανε την υπηρεσιακή κυβέρνηση να το εκτελέσει. Και όταν το εκτελέσει και αυτοί θα είναι αθώοι, θα αναλάβουν να κάνουν τις εκλογές για να κάνουν κυβέρνηση. Συγγνώμη, στρατηγέ μου, αφού τα... στην πανουργία και στην εξυπνάδα των κρατούντων. Συγγνώμη, στρατηγέ μου, αφού το εκτελούν κατά γράμμα, το εκτέλεσαν. Yeah. Δύο μέρες πριν φύγουν, yeah, η τελευταία πράξη του δράματος ήταν να ξεπουλήσουν 14 αεροδρομία στην τιμή του ενός. Τα μόνα κερδοφόρα που στήριζαν και τα άλλα, τα οποία δεν ήταν κερδοφόρα. Και έρχομαι εγώ τώρα και λέω, τι θα κάνετε με τα άλλα τα άγονης γραμμής, θα τα κλείσετε, θα αφήσετε, συγγνώμη λίγο, στρατηγέ μου. Συγγνώμη λίγο, στρατηγέ μου. Λέω, θα γίνει ανέμακτα αυτή η κατάσταση. Όχι, μου λέει, θα χυθεί και λίγο αίμα, αλλά όχι πολύ. Άρα ενημέρωσε τους ακροατάς σου και να μάθουν οι Έλληνες όλοι. Τους ενημέρωσε, εσύ φτάνει. Και πώς έχουν προγραμματιστεί τα γεγονότα τα εγγύς, τα οποία θα γίνουν σε 15 μέρες. Λέω τώρα εγώ, άμπραγμα, λέω τώρα εγώ, πώς δεν το υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα από τη στιγμή που τα ξεπούλησαν 14 αεροδρόμια στην τιμή του ενός. Και αυτά τα αεροδρόμια ήταν τα μόνα κερδοφόρα που στήριζαν και τα άλλα που ήταν άγονες γραμμές. Τι θα κάνουν με τα άλλα τώρα, θα τα κλείσουν ή θα δημιουργούν μια μαύρη τρύπα για να τα στηρίζουν κάθε χρόνο. Λέω εγώ. Άκουσε να δεις. Λέω εγώ τώρα με το στοχό μου, το μυαλό πάλι. Πρωτοπαραγωγικές πηγές διάφορες, εάν δεν είναι επικερδείς. Φυσικά. Τι θα πάρουν άλλοι τα ζημιογόνα. Επομένως από εμάς θα πάρουν ό,τι πλουτοπαραγωγικές πηγές αφήνουν κέρδος μεγάλο. Μα βέβαια. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα και το άλλο. Τι κάνανε λίγες μέρες πριν φύγουν, το οποίο είναι όχι για να πάνε φυλακή, αλλά για κρεμάλα. Για κρεμάλα. Το ταϊπέδα αυτό που δημιούργησαν για τα 50 δις.
βάλαν μέσα, σε παρακαλώ, μόλις ανακοινώθηκε από την BGS στην Νορβηγική ότι έχουμε 30 δις βαρέλια νοτίου της Κρήτης, βάλαν μέσα εκεί και αυτά εδώ πέρα τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν να γυρίσουμε στη δραχμή με κρατικοποιημένη την Τράπεζα της Ελλάδος, όχι στα κυρία του Ρότσιλντ, και να βγάλει στη δραχμή με αντάλλαγμα πίσω πετρέλαιο. Να δω εγώ αν θα έχει μεταξία η δραχμή, όχι. Και όχι τις αηδίες του Λαφαζάνη. Όχι. Εάν κάποτε αποκτήσουμε ελληνική κυβέρνηση. Κατάλαβες. Οι Έλληνες ψηφίσουν και δεν ψηφίζουν τα κόμματα του κατεστημένου. Και ψηφίσουν ελληνικά κόμματα. Από εκεί και πέρα η άνοδος της οικονομίας θα είναι ραγδαία, θα είναι απότομη. Γιατί. Πρώτον, έχουμε τρομερά αποθέματα φυσικού αερίου. Και πετρελαίου. Τρομερά. Και να σου πω ένα χοντρό παράδειγμα. Μίλησα με τον καθηγητή που είναι στο αυτό το Πανεπιστήμιο Κρήτη, στο Φόσκολο. Αυτός ήταν πρώτος στον Καναδά. Και τότε έλαβε μέρος στην έρευνα για το φυσικό αέριο της Μεσογείου. Ναι. Έχει προσωπική μου γνώμη. Μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ισραήλ υπάρχουν, μου λέει, μίλησαν προσωπικά δηλαδή, δεν είναι από τηλεφώνο και τα λοιπά. Είναι 5 λασποϊφέστια. Του λέω, τι θα πει λασποϊφέστιο, κύριε καθηγητά, δεν το καταλαβαίνω. Η Μεσόγειος ήταν υφιστιογένες μέρος. Λοιπόν, πετάγονταν το ηφαίστειο απάνω και τη λάβα την οποία πέταγε όταν έρχονταν σε επαφή με τη θάλασσα, δημιουργεί το κάποια στερεά ουσία, κάθετο απάνω εκεί και ευρίσκεται μέχρι σήμερα. Και αυτό το λέμε λασποϊφαίστειο. Μάλιστα. Δεν δώσατε καλό όνομα, αλλά δεν πειράζει, αυτό θα το ξέρουμε. Πόσα είναι, 5. Και κάναν σύμβαση, πρόσεξε, Αίγυπτος, Ισραήλ και Κύπρος, για να μην μαλώνουν σε ποιο χώρο ανοίχτο καθένα, να εκμεταλλευτούν από κοινού τα 5 λασποϊφαίστεια. Mm-hmm. Και όταν τα θέσουν εις εκμετάλλευση, σώνονται οικονομικά 3 χώρες. Νότια της Ιτίας, παρακαλώ, ξέρεις πόσα ηφαίστεια υπάρχουν, Γιάννη μου, τέτοια. Και μεγαλύτερα από αυτά. Πολλά, ιδέα. Τα ξέρω. Τα ξέρω και πώς τα ξέρω. Όταν το 2007 ήμουν στην Εγνατία Τηλεόραση, πήραμε τον κύριο Φόσκολο τηλέφωνο, από τον Καναδά μας μίλησε και μας είπε ότι ως της Κρήτης υπάρχουν πάνω από 30 δις βαρέλια πετρέλαιο και δεν ξέρω κι εγώ πόσο φυσικό αέριο, πολλά σποϊφέστια και κάτι άλλα. Βουλά και εντωμεταξύ. Ολόκληρα φυσικό αέριο. Ναι, και εγώ. Ολόκληρα. Και εγώ και ο κύριο Τσιραμπίδης και ο κύριο Φιλιππίδης που ήταν παρόντες οι καθηγητές, μείναμε άγαλμα. Στο βιβλίο μου για πρώτη φορά περί το 2000, τώρα ήταν ένα ή δύο, δεν θυμάμαι, στο παλιό βιβλίο μου Το Άνθρωπο και Επιστήμη. Λοιπόν, το διάβασα, τα θυμάμαι που τα έλεγες. Τα θυμάμαι που τα έλεγες, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα όταν βγαίνει. Βοηθήσαν τα αφεντικά μας. Ναι. Έβαλαν το Χαρδαβέλα να κάνει στις παρουσιάσεις του το τι υπάρχουν σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ορυκτά στην Ελλάδα. Με κάλεσε ο Χαρδαβέλας προς τιμήν του και είμαι ευχαριστημένος κάπου 3 φορές. Και εμένα 5-6 κάπου εκεί. Πλήρως. Ναι. Οπότε μετά το φαίνεται το πίεσαν τον άνθρωπο και τελικά αρρώστησε ο Χαρδαβέλας από την πίεση, αν δεν το ξέρεις αυτή. Ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, σοβαρά και σταμάτησε τις εκπομπές για να μπορέσουν να το διασκεδάσουν αυτό γιατί δεν συνέφερε στα αφεντικά μας. Οπότε εμένα δεν με κάλεσε στο στούντιο, αλλά κάθε φορά που είχε τέτοια εκπομπή έμενα στο σπίτι μου, όπως τώρα, στο τηλέφωνο μου και με έπαιρνα στο τηλέφωνο και επενέβαινα στις διαλέξεις. Είχαμε και τον καινούριο δημοκράτη, τον Λαφαζάνη. Α, εγώ θα ειλικρινά σου μιλώ, μία φορά μες στο πάνελ που ήμασταν, στο διάλειμμα θα τον χτυπούσα. Θα τον χτυπούσα, σου λέω ειλικρινά, με έβγαλε τα μυαλά από το κεφάλι. Είναι δηλαδή, αυτό έγινε περί του 7, συμπλήν ένα-δυο χρόνια. Το 8 σε μένα, το 8 ήταν το 9 που έκανε σε μένα τις μαγκές. Τώρα, οπότε αφού είπανε πολλά, δεν με καλεί εμένα να επέμβω στο τηλέφωνο, αλλά παρακολουθούσα τη συζήτηση. Γυρνάει ο Χαρδαβέλας στο Λαφαζάνη και του λέει, εσείς κύριε Λαφαζάνη, τι γνώμη έχετε για αυτά. Μορφάζει προσβλητικά ο Λαφαζάνης για τους ομιλούντας περί ορυκτών στην Ελλάδα, με ένα μορφασμό ασχημότατο, λέει, τι να σας πω κύριε Χαρδαβέλα, αυτά είναι λόγια μερικών αφελών.
Ναι, καλά. Έχουν ακούσει κάτι και τα λένε. Υπάρχουν βέβαια κάτι ορυκτά στην Ελλάδα, αλλά ελάχιστα ασήματα, δεν είναι αξιαλόγου. Άρα ο Λαφαζάνης ενσυνείδητα Έλληνες στην εκπομπή του Χαρδαβέλα εστήριξε τα συμφέροντα των κατακτητών μας. Και τώρα σήμερα παρουσιάζεται ως υπερέλληνας. Ναι, καλά. Και είμαι βέβαιος ότι δεν καλά, είναι υπερέλληνας, ναι, ναι, ναι. Αλλά τι, όταν είδαν οι κατακτητές ότι έχανε ο Τσίπρας και ότι πλέον έχανε και η αριστερά καταστρεφότανε, έπρεπε να σώσουν ένα μέρος της αριστεράς. Και βάζουν τον Λαφαζάνη να δηλώσει αντίθετος και διαμαρτυρόμενος για να μπορέσουν να κοροϊδέψουν ξανά τους αριστερούς, να τους ακολουθούν για να κυβερνάνε την Ελλάδα. Οι Έλληνες αυτά πρέπει να τα βάλουν σοβαρά στο μυαλό τους, τις σκέψεις αυτές, και να τις μελετήσουν καλά πριν κατέβουν στην κάλπη. Η ψήφος είναι βόλη. Μας απείλησε στρατηγέ μου. Σκοτώνουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Βεβαίως, στρατηγέ μου. Να προσέξουν οι Έλληνες. Ο εν λόγω... Κόμμα της Βουλής πυροβολάει το παιδί του, το εγγόνι του, τη γενιά του. Στρατηγέ μου, ο εν λόγω κύριος μας απείλησε με μηνύσεις αν ξανααναφέρουμε το όνομά του μετά το πρωτοσέλιδο που τον είχα κάνει στην Ελεύθερη Ώρα. Για το ποιας καταγωγής είναι, λέω, είναι. Εγώ το διάβασα το πρωτοσέλιδο, αλλά δεν θέλω να το επικαλεστώ. Ας το καλύτερα, για να... γιατί το πρωτοσέλιδο υπάρχει βέβαια και κυκλοφορεί σε όλο το διαδίκτυο, αλλά τώρα είμαστε... όχι ούτε μασάω. Ορίστε, εγώ βρήκα τα χαρτιά από τη συναγωγή από τη Νέα Υόρκη. Ότι... λες εσύ για τους Έλληνες τώρα, επειδή το έφερε η κουβέντα εκεί στους αριστερούς. Ο Μπεν Λαφαζάν και ο Αβραάμ Λαφαζάν. Και λέω, είναι πρόγονο εσάς. Τι καταγωγή είναι, ο Αξέλ Τσιπρά. Ναι. Λέει, λέει μου. Εσύ θα το πεις τώρα. Δεν θα τα λέω όλα εγώ, εσύ να σου. Είναι από ένα χωριό το οποίο έχουν τουρκικό όνομα στη χωριέ που το γράφουν. Οι Έλληνες όμως το χωριό αυτό το λένε Αγίου 40. Όχι οι Άγιοι 40 της Υπήρου, ναι, ναι, ναι. Που είναι στην Αλβανία. Είναι και απέναντι από την Αδριανούπολη, άμα πάρει στην ευθεία για τον Εύξηνο Πόντο, όπως πηγαίνει ο κάμπος και αρχίζουν τα βουνά για Εύξηνο Πόντο, τα οριακά βουνά, εκεί είναι ένα μεγάλη χωμόπολη, αυτή λέγεται Άγιοι 40. Από εκεί είναι ο Τσίπρας. Και είναι Εβραίος από εκεί. Ήρθε ο πατέρας του στην Καβάλα και θα πρέπει να διαβάσει ένας Έλληνας όποιος θέλει το βιβλίο μου «Μεγάλες Απάτες». Εκεί δείχνω ακριβώς με ακρίβεια πώς επιλέγονται οι πρωθυπουργοί στη χώρα μας και στις άλλες χώρες της Ιδρωγείου. Διαλέγουν λοιπόν δικούς τους ανθρώπους, τον φέραν τον πατέρα του Τσίπρα στην Καβάλα, από εκεί τον πάνε και γνωρίζεται με του Μερσίνουγλου την κόρη. Μιλάω συγκεκριμένα γιατί εγώ πηγαίνω όταν θέλω να μιλήσω επί τόπου και έρευνο. Λοιπόν, πήγα στην Καβάλα, πήγα στη Χρυσούπολη, λοιπόν, και ερεύνησα την καταγωγή πλήρως από την ώρα που μπήκε στην Ελλάδα. Πήγε λοιπόν στην Καβάλα, από την Καβάλα συνδέεται με την κόρη του Μερσίνου στο μικροχώρι Καβάλας, παντρεύονται και πηγαίνουν στη Χρυσούπολη. Στη Χρυσούπολη έχει ένα ολόκληρο τετράγωνο ιδιοκτησία, ο Τσίπρας από τη μάνα του. Λίγο λοξά και απέναντι εγώ πήγα και έπαιρνα ουζάκι. Και όταν έφερα την κουβέντα μου λέει ένας, το βλέπεις αυτό το καλό μαγαζί εκεί απέναντι. Λέω το βλέπω. Ξέρεις τι νοσί είναι, όχι, του Τσίπρα. Πώς είναι του Τσίπρα, από τη μάνα του. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε τη συζήτηση και λέω αφού εδώ είναι τόσο έφορο μέρος, είναι έφορο μέρος η Χρυσούπολη, είναι δίπλα στο Τριμώνα ποταμό. Λοιπόν, γιατί έφυγε και πήγε στο... Μεθάνιο, δεν λέγεται. Ναι. Τη Σάρτα στο χωριό. Ο πατέρας του λέει: άκουδο να δεις, ένας χαμογέλασε και λέει: γιατί πήγε εκεί. Διότι εκεί υπάρχουν Τσιπραίοι. Και επομένως στέργεται το όνομα να φανεί και να παρουσιαστεί σαν Έλληνας υπηρώτης. Του λέω: τι θα πει Τσιπραίοι, πώς ήταν εκεί Τσιπραίοι. Α, λέει. Παλιά. Αλλά και σήμερα δεν επιτρέπεται να βράσεις τα σταφύλια και να βγάλεις τσιπούρο, πρέπει να πάρεις άδεια από την εφορία. Και επειδή το χωριό αυτό είναι ορεινό και έχει κρύα νερά, και πρέπει το βάζω στο καζάκι τα σταφύλια,
τα βράζουμε φωτιά από κάτω και έχουν μια σωλήνα που περνάει ο ατμός και περνάει από κρύο νερό και στην άκρη στάζει το τσιπουρό. Έτσι βγαίνει το τσιπουρό και αυτούς τους λέγαμε Τσιπραίους. Και επειδή με την πολιτογράφηση δεν είχαμε επίθετα, τους βάλανε Τσιπραίους. Και ο δήμαρχος του χωριού αυτού σήμερα λέγεται Τσίπρας. Αλλά δεν θέλει, λέει, να βλέπει τον Αλέξη. Λέω, γιατί, αφού έχουν το ίδιο όνομα. Ναι, αλλά αυτός ξέρει ότι αυτοί είναι Έλληνες υπηρώτες, ενώ αυτός είναι Εβραίος. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία και μην κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός ψηφίζει από Εβραίο, Εβραίο. Ρε Έλληνες, αφού ψηφίζετε Εβραίους. Και οι Εβραίοι μισούν τον Ελληνισμό και θέλουν να πάρουν τη γη των Ελλήνων. Είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδος? Όχι βέβαια. Άμα αναπτυχθεί η οικονομικά Ελλάδα. Όχι βέβαια. Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα. Ελάχιστε λοιπόν και αυτούς που έγιστε. Και έγιστε τα παιδιά σας ληστικά και ορφανά. Ακριβώς. Θα σας πω άλλο. Θα μπορούσα, στρατηγέ μου. Ποιον Εβραίο δεν ψηφίσατε τελευταία που να είναι Εβραίο? Ποιος δεν ήταν? Ο Σιμίτης δεν ήταν, μήπως? Ναι, ο Παπανδρέου, ο Γεωργάκης, καλά, ο Σιμίτης. Αυτοί οι δυο είναι γνωστοί Εβραίοι, εντάξει. Ποιος δεν ήταν? Άπαντες. Αυτοί είναι γνωστοί Εβραίοι, εντάξει. Ο Μητσοτάκης, ποιος, άπαντες. Ο ανιψιός του Μπενζελών. Ναι, αλλά ήταν και από πριν. Όσοι διαβάσανε το... ο ανιψιός του Μπενζελών. Ένα βιβλίο που... Βενιζέλου αλλιώς. Το γράφει και το αναδημοσίευσα. Τετάρτη έκδοση που λέει... πώς λένε, ότι όταν λέμε ένα τον κοροϊδεύουμε, τέλος πάντων έχουμε πολλά για να κοροϊδεύουμε. Αυτό, πολλές λέξεις. Ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι από την Κρήτη που πιστεύουν οι κριτικοί και προφάν για το Μητσοτάκη, είναι από τη Μονεμβασιά. Και δημοσιεύω φωτοτυπία συμβολέου του 1854 στο βιβλίο μου, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι από την Μονεμβασιά και Εβραίος ο Μητσοτάκης. Και δεν έχω ανάγκη κανέναν, διότι το έχω φωτοτυπία συμβολέου, χειρόγραφο με πένα, ξεκάθαρο. Είμαν... Το έχω δει, εγώ το ξέρω, ναι, ναι, ναι. Έλληνες μη Εβραίοι. Το βεβαιώνω γιατί το είδα με τα μάτια μου, ναι. Σκέπτεστε γιατί καταστρεφόμαστε. Εντροπή μας, τέλος πάντων, ντροπή σας. Φτάνει. Σταματήστε λοιπόν, ψηφίστε και Έλληνες. Ναι, δεν χάλασε ο κόσμος. Και θα σου πω τώρα το σκεπτικό. Λέει, τι να ψηφίσουμε ένα νέο, αυτός δεν ξέρει. Ακούστε, Έλληνες, τη γράφω σε ένα από τα βιβλία μου. Εάν ψηφίσετε έναν Έλληνα ο οποίος δεν ξέρει πολλά και δεν είναι πολύ έξυπνος, είναι και λίγο βλάκας και είναι πρωθυπουργός, θα κάνει ένα-δυο λάθη και θα ζημιώσει η Ελλάδα. Εντάξει, ζημίωσε, αλλά θα φροντίσει μετά να επιδιορθώσει κάπως τα λάθη και να ξαναεπανέλθει στο σωστό δρόμο. Αν όμως ψηφίσετε Εβραίο, κρυφό Εβραίο, που ψηφίζετε τώρα εκατοντάδες χρόνια, δύο τελευταίες εκατοντάδες χρόνια, ψηφίζετε Εβραίο, αν είναι έξυπνος, όσο πιο έξυπνος είναι, τόσο πιο θα μας τραβήξει στον κρεμό. Παραδείγματος χάρη, ψηφίσαμε Εβραίο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1984 στο Συμβούλιο της Ευρώπης εδέχθη ο Ανδρέας να περιορίσει το γάλα, το κιλό, κιλά γάλα κατά Έλληνα, 80 κιλά το χρόνο για κάθε Έλληνα και για κάθε Γερμανό και Ολλανδό 1100 κιλά. 80 για τον Έλληνα. Και επρημοδότησε με λεφτά και σφάγισαν το 84 στην Ελλάδα 400.000 αγελάδες. Αυτός ο έξυπνος Εβραίος ωφέλησε την Ελλάδα ή την κατέστρεψε? Την κτηνοτροφία την κατέστρεψε και φτάσαμε σήμερα να έχουμε μόνο το 30% όπως το χρειαζόμαστε. Όλοι οι Εβραίοι πρωθυπουργοί παράγουμε μόνο το 30%. Επιδοτήσανε την καταστροφή της γεωργίας. Το ξερίζωμα των λεμονιών. Αν πάτε στο σούπερ μάρκετ θα σας πούν τα λεμόνια είναι από την Αργεντινή του Ισραήλ. Που η Ελλάδα ήταν η πιο μεγάλη παραγωγή σε λεμόνια. Και έφτασε το λεμόνι έχει κοντά 4 ευρώ το κιλό. Τα αμπέλια της Σάμου, γιατί δεν μπορούσαν τα γαλλικά κρασιά να βγουν στη διεθνή αγορά. Τα επιδότησε να τα ξεριζώσουν Έλληνες. Αυτό κάνουν οι έξυπνοι πρωθυπουργοί που ψηφίζετε.
Δυστυχώς. Επομένως δεν είναι πόσο έξυπνος αυτός που ψηφίζεται, αλλά πόσο ελληνική ψυχή έχει. Αν έχει εβραϊκή ψυχή, ναι, και είναι έξυπνος, κατά δια όλη η Ελλάδα θα την καταστρέψει. Στρατηγέ μου, λοιπόν, εγώ μόλις την Κυριακή είδες ότι έκανα ένα πρωτοσέλιδο, ότι βάλαν το 1-3 περίπου και κάτι αξίας ευρώ κοίτασμα της Νοτίου Κρήτης μέσα στο Ταϊπέδ, όπου εκεί είναι 50 δις μόνο. Και έρχομαι εγώ τώρα και λέω, καλό είναι να σας κριτικάρουμε και να σας κράζουμε, να το πω λαϊκά πολύ, αλλά λέω πρέπει να κάνω και μια πρόταση. Ποια είναι η πρόταση? Έχουμε το τρυπάνι εδώ στον Πρίνο. Ναι. Εκείνο το τρυπάνι λοιπόν είναι, την Καβάλα Οίλ την έχει ένας Ρουμανοεβραίος. Φτάνει, αρκετά έβγαλε από την πλάτη μας. Αρκετά έβγαλε. Κρατικοποίηση λοιπόν το τρυπάνι με όλους τους εργαζόμενους που είναι μόνο Έλληνες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τόσο καλά τη δουλειά τους που 40 χρόνια είναι αυτό το τρυπάνι εκεί και δεν έχει γίνει το παραμικρό ατύχημα. Η θάσος που είναι δίπλα βουλιάζει από τουρισμό και τα νερά πεντακάθαρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το τρυπάνι μαζί με όλους τους εργαζόμενους θα το πάρουμε από εκεί με κρατικοποίηση. Θα πάει νοτίος της Κρήτης, θα γίνουν οι αντίστοιχες μετατροπές και θα τρυπήσω εκεί. Έχω σε αυτό, Γιάννη μου, επέτρεψε μου, δώσ' μου χρόνο, δύο παρατηρήσεις. Ναι. Η μεν μία παρατήρηση είναι ότι νοτίος της Κρήτης δεν είναι μόνο τα 9 λασποϊφαιστεία. Αυτά είναι τα λιγότερο κατ' εμένα. Εγώ λέω για το πετρέλαιο, δεν μιλάω για το φυσικό αέριο τώρα. Ναι, πρόσεχε με φυσικού αερίου. Αλλά εκεί ενώνεται η πλάκα η γεωλογική της Ευρώπης με της Αφρικής. Και αρχίζει έξω από την Κύπρο, νότια της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου και σβήνει στα Επτάνησα. Το ρήγμα αυτό εκατομμύρια χρόνια βγάζει αέριο απάνω και έχει βουνά φυσικού αερίου τόσα, ώστε αν όλες οι πετρελαιοπηγές της γης σταματήσουν σήμερα, διότι έγινε μια ένα σαμπουτάζ, δύναται να τροφοδοτεί όλα τα μηχανήματα της γης για χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή έχουμε τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου. Γι' αυτό μας έχουν βάλει στο σφυρί και τσακίζουν την Ελλάδα για να μας τα πάρουν. Βέβαια. Μια δεκάρα. Βέβαια. Σου λέω να πάρουμε το τρυπάνι, να το πάμε εκεί να το κάνουμε τις ανάλογες μετατροπές, γιατί εκεί τα βάθη είναι διαφορετικά. Άρα, δεν είναι όπου στον Πρίνο. Γιατί να πάμε το γεωτρύπανο νότια της Κρήτης και να ψάχνουμε στη θάλασσα και δεν το πάμε στη Θεσσαλία? Ωραία, εκείνο είναι θαλάσσις, δεν είναι εστεριάς. Μη βγάζεσαι. Εδώ πρέπει να γίνουν πολλές μετατροπές. Πρέπει να γίνουν πολλές μετατροπές. Λέω κάθε φορά στη τηλεόραση και ούτε δημοσιογράφος ούτε πολιτικός το άκουσε. Κανένας κόμματος. Και κάνουν όλοι τους Έλληνες. Και σκύζονται για την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι στη Θεσσαλία έχει πολύ χαμηλό βάθος. Άκουσε με 1989 και 1980, δύο χρόνια είχαν φέρει ξένο συνεργείο και άρχισε γεωτρήσεις από σοφάδες, έξω από τις σοφάδες, πέρασε τη Θεσσαλία όλη, έφτασε στα Γραβενά, πέρασε τα Γραβενά και κάτω από τη Σαμαρίνα στο ρέμα του Σμόλικα σταμάτησε. Εκεί τελείωσε το κοίτασμα του αερίου, του φυσικού και του πετρελαίου. Υπάρχει από πάνω φυσικό αέριο και από κάτω δεύτερο στρώμα με κοίτασμα αερίου. Κρύψαν το μυστικό από τον ελληνικό λαό. Το δύο χρόνια δούλευαν τα συνέργεια και κάναν γεωτρήσεις. 20 χρόνια το λέω εγώ στις τηλεοράσεις και το γράφω στα βιβλία μου. Και προτρέπω τους Θεσσαλούς να μην ψηφίσουν κανένα κόμμα εάν ο βουλευτής δεν δηλώσει ότι θα ενεργήσει να βγουν τα πετρέλαια και τα αέρια της Θεσσαλίας για να ζήσει η Ελλάδα και τα παιδιά του. Δεν μ' άκουσε κανένας, Γιάννη μου. Δυστυχώς. Η ψυχή μου, η αλήθεια αυτά που λέω. Αλλά ούτε τόλμησε. Ξέρω, έχω δει τις μελέτες μέσα στο ΙΓΜΕ, έχεις δίκιο, τα ξέρω, τα έχω δει. Και πριν τα γράψει στο βιβλίο μου, το Γκόλμερ έχει γράψει τα πετρέλαια της Ελλάδος σε ένα βιβλίο. Συναντηθήκαμε σε ένα καφενείο πολυτελέστατο και καθηγητά και τα λοιπά. Είχε γράψει το βιβλίο τάδε, σας συγχαίρω. Έχετε τη φωτογραφία έξω από το βιβλίο που έχει πετρέλαια και αέρια η Ελλάδα και έχετε βάλει κόκκινο και στη Θεσσαλία και το νομό Γραβενών. Αλλά μέσα στο βιβλίο δεν βρήκα να γράφετε για αυτά τα πετρέλαια και αέρια. Τίποτα.
χαμογέλασε ο Κόλμα. Δεν μπορεί να με διαψεύσει κανένα. Εγώ λέω αλήθεια. Ξεκάθαρα πράγματα. Χαμογελάει λοιπόν ο Κόλμα. Δεν έπρεπε, κυρία Ιφαντή. Και τότε του εξήγησα ότι εγώ έπεσα πάνω σε γεωτρύπανο, στρατηγό υποστράτηγο, και βρήκα ότι έκαναν γεώτρηση για πετρέλαιο και αέριο. Και ότι είχαν ξεκίνησει από σοφάδε και του εγώ του πέτυχα έξω από τα γραβενά. Γιατί πήγα εκεί να δω το έδαφο για να κάνει μια άσκηση στου αξιωματικού μου, σαν στρατηγό. Αλλά πέραν από το χάρτη ήθελα να έχω και οπτική εικόνα. Και πολύ καλά έκανε. Χαμογελάει ο Κόλμερ και μου λέει: ναι, στρατηγέ, έγιναν οι γεωτρήσεις αυτές. Η έκθεση που βρίσκεται, άλλη ερώτηση δική μου. Ξανά χαμογελάει ο Κόλμερ. Είναι στο ΙΓΜΕ τριπλοκλειδωμένη. Όχι, δεν είναι. Εγώ είδα κάποια κομμάτια της. Λοιπόν, είδα. Κρυφά τα είδα, δεν μ' άφησαν και να πάρω φωτοτυπίες. Τα είδα όμως με τα μάτια μου. Λέω, περάσαν τόσα χρόνια, 20 και χρόνια, 30 από τότε. Εάν βγάζαμε τα πετρέλαια της Θεσσαλίας, η χώρα μας σήμερα θα ήταν η πιο ανθούσα οικονομία του κόσμου. Ξαναχαμογελάει και μου λέει, έχεις δίκιο. Αλλά αν η κυβέρνηση σε αυτή, ας πούμε σημερινή, αποφασίσει να τα βγάλει, μέχρι να εκμεταλλευτούν και να ανέβει η οικονομία, θα περάσουν 15-18 χρόνια. Δεν θα είναι αυτή η κυβέρνηση και δεν θέλει καμία κυβέρνηση να δουλέψει για άλλη. Τότε δεν χαμογέλασε αυτός, χαμογέλασε. Εγώ δεν είπα τα σκέπτομα, άκουσε τώρα δυσκέπτικα. Λέω μέσα μου, έτσι τους κοροϊδεύετε τους κρατούντες και μας κρατάνε φτωχούς. Ποια 15 χρόνια είναι δυνατόν. Σε ένα χρόνο το πολύ. Το 1980 απεκαλύφθη πραγματικά το πετρέλαιο και το αέριο της Θεσσαλίας. Γινόταν γεωτή και ξέρεις πόσο ρηχά είναι. Ξέρω ότι είναι σε πολύ μικρό έδαφος, σε πολύ μικρό βάθος. Μην με συζητάει, γι' αυτό το φοβάλλω. Δεν το φοβάει κανένας δημοσιογράφος, δεν το λέει κανένας πολιτικός. Μόνο εμείς τα λέμε και μας λένε και τρελούς και τους δύο. Που σας κοροϊδεύουν. Γιατί σας κοροϊδεύουν, γιατί δεν σας λένε την αλήθεια. Εσείς οι Θεσσαλοί και η Δυτική Μακεδονία, γιατί ψηφίζετε τους πολιτικούς αυτούς που ψηφίζετε. Επειδή σας χαϊδεύουν τα αυτιά, γιατί θα εκδικηθείτε τον γείτονα που έχει μια γίδα να ψηφίσει γίδα του. Επειδή ψηφίζετε Έλληνες, δεν ψηφίζετε ελληνικά. Δεν ψηφίζετε για τα παιδιά σας, δεν ψηφίζετε για τα αγγόνια σας. Για να εκδικηθείτε και να ικανοποιήσετε το ένστικτο, το αιμοδόρο, ψηφίζετε. Ντροπή, φτάνει. 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 Η επόμενη γενιά ίσως να τα κάνει αυτά που λέει σαν τη Θεσσαλία. Μπορεί να ζήσει η Ελλάδα παππούδα. Χωρίς να κάθεται να κυνηγάει ούτε θάλασσες ούτε τίποτα. Στρατηγέ μου, να σου πω ότι έτσι πολύ απλά ότι ο Μεταξάς από το 37 και μετά έβγαζε πετρέλαιο από το κερί. Όχι μόνο όσο χρειάστηκε ο ελληνικός στρατός, αλλά έκανε και εξαγωγές. Και αυτά τα μνημονεύει ο Μπάτσης στο βιβλίο του «Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος». Και τα πλήρωσε με τη ζωή του αυτά ο άνθρωπος. Στο κερί είναι κάπου 10 μέτρα βάθος μόνο. Το ξέρω. Πήγε ο Μεταξάς εκεί και έβγαλε πετρέλαιο. Όχι όσο χρειαζόταν μόνο η Ελλάδα, αλλά έκανε και εξαγωγές πετρελαίου. Τα έχω από πολύ επίσημη πηγή, δεν τα έχω από που να είναι. Άκουσε την υποψία μου. Εγώ είμαι καλός μελέτης. Εγώ αυτό που μελετάω και εδώ είναι 100% σωστό. Το πετρέλαιο στο κερί από την γεωλογική έρευνα την οποία έκανα εγώ, βγάζω ότι είναι, δεν είναι μεγάλη ποσότητα. Είναι μικρή ποσότητα. Η μεγάλη ποσότητα είναι βαθιά. Τώρα βέβαια θα πεις ότι και αυτή τη μικρή ποσότητα τη βγάζαμε, θα ζούσαμε 5-10 χρόνια άνετα. Δεν θα κάναμε εισαγωγές πετρέλαιο. Ναι, μέχρι να βγάλουμε τα άλλα. Μέχρι να βγάλουμε τα άλλα. Σε εκείνα από εκεί που είναι εύκολο. Μόνο το πετρέλαιο. Βλέπεις, το ξέρω όλα. Έχω μελετήσει. Είμαι καλός μελετητής. Ξέρω, ξέρω. Ωραίος μελετητής. Και πάω μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Λοιπόν, θα μπορούσαμε αυτό το κερί να τροφοδοτήσουμε την Ελλάδα, τη χώρα μας μόνο, για μερικά χρόνια. Μα 3, μα 5, με 7 και να βγάλουμε τις Θεσσαλίες. Αν βγάλουμε τις Θεσσαλίες, να γίνουμε πάπλουδοι. Τι καθόμαστε και μιλάμε για τα του Πρίνου, για τη... Όχι, βέβαια, εγώ δεν μιλάω για το κοίτασμα του Πρίνου. Εγώ λέω τώρα, εφόσον υπάρχει το τρυπάνι, πάρτο και πάντο κάπου αλλού που έχει πετρέλαιο πολύ για να γλιτώσει τη χώρα από τα βάσανα. Δεν θέλει. Και σε πληροφορώ, συγγνώμη λίγο στρατηγέ μου, πριν ένα μήνα και κάτι η PGS στο Λονδίνο, η εταιρεία η νορβηγική, η οποία έκανε τις έρευνες στις κρίσεις, έβγαλε τα πλήρη αποτελέσματα στον αέρα. Τα κρύψαν όλοι. Έλα όμως που ένας καλός φίλος μου τα έστειλε από το Λονδίνο και αυτά έβαλα πρωτοσέλιδο στην Κυριακή στην Ελεύθερη Ώρα. Ότι έχουμε πάνω από 30 δις βαρέλια πετρέλαιο νοτίου της Κρήτης. Είστε πάμπλουτοι, λένε οι Νορβηγοί. Αλλά το πετρέλαιο δεν είναι αέριο. Αέριο έχουμε... Όχι φυσικό αέριο, πετρέλαιο λέω, όχι φυσικό αέριο. Έχουμε από Κύπρο, νότια Κρήτη, νότια Πελοπόννησο, Εφτάνησα, ρήγμα τεράστιο, γεωλογικό που γίνονται οι σεισμοί, το οποίο έχει βουνά ολόκληρα. Στερεοποιημένο αέριο. Το ξέρω, υπάρχουν και οι ιδρύτες, υπάρχουν πολλά ακόμα. Τα ξέρω. Απλά σου λέω πετρέλαιο με τη μορφή που το ξέρουμε, άστο φυσικό αέριο. Οι Έλληνες, και θα μείνει έκπληκτος. Έχουμε
τη μεγαλύτερη ποσότητα και την καλύτερη ποιότητα ορυκτού άλατος. Ναι, γεγονός είναι. Είναι γεγονός. Πέραν του θαλασσινού έχουμε και ορυκτό. Αλλά σε αυτό ότι υπάρχει και πού υπάρχει. Το ξέρω και πού υπάρχει. Λοιπόν, κρατήσου, το 1924, τότε που οι σύμμαχοι διοικούσαν την Ελλάδα μετά την καταστροφή της άνετα και την εκμεταλλεύοντο, έφεραν συνεργεία και έκαναν γεώτρηση για πετρέλαιο στην περιοχή. Και έμειναν εκπληκτοί όταν μετά από 30 μέτρα από την επιφάνεια της γης βρήκαν στήλη ορυκτού άλατος και έφτανε, παρακαλώ κρατήσου, 300 μέτρα στήλη. Από τα 30 μέτρα το ορυκτό αλάτι οι Γερμανοί το βγάζουν στα 2,5 χιλιόμετρα βάθος και εμείς το έχουμε στα 30 μέτρα. Καλά, εμείς έχουμε και το θαλασσινό. Εμείς σαν τη γεύμα έχουμε και το θαλασσινό βέβαια, αλλά δεν είναι το θέμα μας τώρα το αλάτι. Αφού το έμαθα για να μείνουν ξεροί οι Έλληνες και να μην μπορεί να με διαψεύσει κανένας, ούτε να αμφιβάλλει. Όχι βρε αδερφέ, δεν αμφιβάλλει κανένας, απλά λέμε ότι... τον Γεώργο Ζαφύρα, 33ου βαθμού, προοριζόμενο και πρωθυπουργό της Ελλάδος, ήθελε να στηρίξει σε μένα την ασφάλειά του κατά τον καιρό που θα ήταν πρωθυπουργός κτλ. Και ήταν μέσα ο Κατράκης. Με συστήνει στον Κατράκη, αφού είπαμε πολλά με τον καθηγητή τον Κατράκη του Πολυτεχνείου, και ο Κατράκης ήταν υψηλόβαθος μασόνος, αλλά Έλληνα στην ψυχή, όπως ήταν Έλληνα στην ψυχή και ο Ζαφύρας. Αποκαλύπτουμε στο Ζαφύρα. Ναι, αλλά οι πράξεις ήταν μασονικές. Τι να την κάνω εγώ την ψυχή την κρυμμένη βαθιά. Γι' αυτό και τον φάγανε, Μασόνος και Έλληνας δεν υπάρχει. Δεύτερο θέμα. Μην τα συγχαίεις, αυτά δεν υπάρχουν, ξέχαστα. Όποιος πήγε εκεί μέσα και προσκύνηση πάει η Ελλάδα γι' αυτόν. Έλληνες στην ψυχή. Α, τι να την κάνω εγώ την κρυμμένη μέσα βαθιά ψυχή. Τα μυστικά τα που γράφω εγώ, από πού τα γράφω. Γιάννη, από τους μασόνους τα έχω. Και όχι από τους μασόνους τους μικρούς. Κάποιοι μπορεί να μετανόησαν κάποια στιγμή, έτσι μαθαίνουμε και πέντε πράγματα. Τρεγουστού τρίτου και τρεγουστού δεύτερου βαθμού έχω. Φίλους καρδιακούς. Δεν διαφωνώ, κάποιοι μετανοούν κάποια στιγμή και χάρη σε αυτούς μαθαίνουμε πέντε πράγματα. Και μου λέει ο Κατράκης ο αρχιμασόνος. Ήταν ή 32ου ή 33ου βαθμού. Καθηγητής Πολυτεχνείου. Μου λέει κυρία Ιφαντή, ο μεγάλος φρούτος μας είναι αυτός. Και βγάζει λοιπόν από ένα χαρτί που έχει τελειωμένο και μου δείχνει ένα αρκετά μεγάλο γροθιάσκε αλάτι. Πέτρομα, αλάτι, πέτρα. Του λέω τι είναι αυτό. Μου λέει είναι ορυκτό αλάτι. Πού είναι, στο τάδε μέρος. Πώς είναι, μου εξήγησε. Και μου είπε ότι είναι 700 μέτρα στήλη άλατος. Μόνο να αυτή να βγάλουμε δεν χρειαζόμαστε πετρέλαια. Το αλάτι χρησιμοποιείται σε 45 βιομηχανίες σήμερα. Δηλαδή και τα κτίρια που πλένεται αλάτι έχουν μέσα. Κάποτε το είχαν και για νόμισμα. Τα πάντα. Λοιπόν, λέω τι ποιότητος είναι, το έχουμε ελέγξει, είναι το καλύτερο απ' όλα. Και γιατί δεν το βγάζετε, δεν αφήνει το κατεστημένο. Μετά ένα χρόνο, ενάμιση πέθανε ο Κατράκης, λυπάμαι, αλλά μου άφησε μια βαριά κληρονομιά, την οποία θέλω να τη μάθουν οι Έλληνες. Έχουμε Έλληνες και αυτό το ορυκτό. Συν τον άλλον που σας έχω αποκαλύψει, που θα το βρείτε στο βιβλίο μου Αρισταρχία, τα ορυκτά της Ελλάδος, ποια είναι και πόσα είναι. Έχουμε τρομερές ποσότητες. Άλλο. Λέω τώρα εγώ στρατηγέ μου. Τι πρέπει να γίνει τώρα, πρόσεξε εδώ πέρα. Εγώ δηλαδή πρόταση κάνουμε τώρα έτσι, γιατί καλή είναι η κριτική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από προτάσεις πάντοτε. Μάλιστα. Πέραν του ότι είπαμε για τα πετρέλαια, τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ως αντίκρισμα, κρατικοποιώντας την Τράπεζα της Ελλάδος και βγάζοντας τη δική σου δραχμή. Γιατί χρησιμοποιείς, βρε. Δραχμή με αντίκρισμα το πετρέλαιο πίσω. Πετρομόλογα. Πέραν τούτου. Να καλύψουμε και τα χρέη και να πάρουμε ένα ήχο ελεύθερη οικονομία. Πέραν τούτου, αδερφέ. Να κάνουμε μετοχές ορυκτών στο αυτό που σου λέει του Λονδίνου, στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και να θησαυρίσουμε. Τι λες τώρα. Πρόσεξε με, πέραν. Έλληνες κυβερνήτες δεν έχουμε. Βέβαια. Εβραίους ψηφίζουν οι Έλληνες. Δεν ψηφίζουν οι Έλληνες. Πέραν τούτου. Εβραίους. Κάντε. Πέραν τούτου, πέραν τούτου. Στρατηγέ μου, πέραν τούτου. Μόνο σε τρία κοιτάσματα, ένα στη Χαλκιδική και δύο στην Ξάνθη, κοιτάσματα χρυσού, έχουμε 60 δις χρυσό, μόνο σε τρία από τα πολλά. Λοιπόν, το ελληνικό κράτος... Χρυσό, χρυσό λέω, κάτσε λίγο, σηκώναμε στρατηγέ μου, σηκώναμε λίγο στρατηγέ μου. Ακού, επειδή μου τη λες, στα ορυκτά μη μου μπαίνεις, άσου. Όχι βρε αδερφέ, πρόταση κάνω, άκουσε με λίγο, δεν θέλω για να τυμπώ. Πλάκα έχεις. 400 μέτρα βάθος. Είναι όμως μια μεγάλη ποσότητα.
Και αυτοί αν τη βγάζαμε μπορούσαμε να σωθούμε οικονομικά. Δεν έχουν, υπάρχουν πολλοί τρόποι να σωθούμε οικονομικά. Προτείνεις ή προτείνω εγώ, μπας και φτάσεις στα αυτιά που πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Έχει. Αυτό κάνουμε τώρα. Πέρι, αλλά το περισσότερο είναι στις σάπες. Α, μπράβο. Και πιο πέρα από τις, γιατί είναι πολλοί στις σάπες, δεν είναι αδικαιολόγητα. Λοιπόν, πιο εκεί από τις σάπες είναι η Κύρχη, ναι. Ένα χωριό. Και έχει και σταθμό, σιδεροδρομικό, ναι. Που πάει για την Αλεξανδροπούλη. Έξω από το χωριό στην Κύρχη, ο Χίτλερ το 42 άνοιξε μεταλλείο θιούχων μεικτών και έπαιρνε με το τρένο και έκανε τον πόλεμο. Ναι, βέβαια, το ξέρω. Τα θιούχα μεικτά έχουν μέσα χρυσό, χαλκό, μόλυβο, άργυρο και ακόμα ένα-δυο από τα πολύτιμα μέταλλα. Είναι τα πιο πολύτιμα ορυκτά του κόσμου. Σε όλο τον κόσμο. Τα θελόνια, θελόνια λέμε τις φλέβες του μετάλλου που μπαίνει μέσα στο, στην πέτρα, μέσα στο χώμα. Όπως λέμε φλέβες, τις φλέβες μας στον άνθρωπο. Από εκεί και θελόνια λοιπόν. Σε όλο τον κόσμο τα ορυχεία τους έχουν πλάτος 20-25, το πολύ μισό μέτρο, 40 εκατοστά. Ξέρεις πόσο πλάτος έχουν τα θελόνια στην Κύρκη? Πολύ μεγάλη. 20 μέτρα κύριε. Ξαναπες το αν θες. Άντε ντε, και καθώς έφυγε ο Χίτλερ. Αν δεν απατώμε είναι γύρω στα 3,5 μέτρα αν δεν απατώμε. Ναι. Οι οφύλακες έχουν βάλει, οι οφύλακες. Να φυλάνε μέρα νύχτα, να μην πάει κανένας Έλληνας και πάρει πέτρα και τη λιώσει. Και φάει το ψωμί του. Πρόσεξε με τώρα δει στρατηγέ μου, το 12... Και εκμεταλλευτήκαμε μέχρι σήμερα. Το 12 στρατηγέ μου πανηγύριζαν και μαζί και ο συνάδελφος Κωνσταντάρας που θα πουλούσαν το μεταλλείο στις Σάπες για 500 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο μεταλλείο της? Στις Σάπες. Το κοίτασμα των Σαπών πήγαιναν να το πουλήσουν για 500 εκατομμύρια. Και με το μεταλλείο των Σαπών. Και είπα Κύρκης, εγώ είναι πιο πέρα η Κύρκη. Το ξέρω, όλα μαζί αυτά θα τα κάνανε ένα πακέτο και θα τα πουλούσαν για 500 εκατομμύρια. Της περιοχής. Και πανηγύριζαν που λες, στρατηγέ μου. Και είναι και ο χρυσός που είπα στις Σάπες. Λοιπόν, ναι, συγχώραμε λίγο, κάτσε λίγο να ακούει στρατηγέ μου. Και με καλεί ο Κωνσταντάρας στο ΑΡΤ από το. Μία στην Κύρκη, μία στις Σάπες και μία στο χωριό Χλόι που είναι στα σύνορα με την Βουλγαρία. Το ξέρω, πρόσεξε με τώρα, δάνε τι γίνεται. Όσο μερετημένο είμαι, τι να το με, κάνω. Όχι, το ξέρω, βρε αδερφέ, το ξέρω, αλίμονο. Άκουσε με τώρα, δει τι γίνεται. Και με καλεί ο Κωνσταντάρας στο ΑΡΤ. Δεν άκουσα. Με καλεί λοιπόν ο Κωνσταντάρας στο ΑΡΤ, ο συνάδελφος ο Κωνσταντάρας, να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Νομίζοντας αυτός, επειδή ο άνθρωπος δεν γνώριζε και λογικό είναι, ότι είναι πολλά τα 500 εκατομμύρια που το ελληνικό κράτος θα πάρει και του δείχνω τις δύο μελέτες από το ΙΓΜΕ που έλεγαν και οι δύο διαφορετικές, η μία από το 66 παρακαλώ, ναι, ότι ναι. Τα λεφτά τα οποία κοστίζουν αυτά είναι με μετατροπή από δραχμές ευρώ πάνω από 20 δις ευρώ το κάθε κοίτασμα. Εάν λοιπόν ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να τα πιάνει, ποιος ελληνικός χρυσός και μπόμπουλας τώρα και μόμουλας. Δρόμο όλοι, με τον άκτορα διέλυσε τη Χαλκιδική. Τα ξέρουμε αυτά, τα πήρε το 2003 από τον Μπάχτα. Από τον Μπάχτα έναντι Πινακίου Φακής για 11 εκατομμύρια ευρώ τη μισή Χαλκιδική. Τα ξέρουμε και ο Μπάχτας είναι εκτός φυλακής ακόμα. Λοιπόν, αν αυτά τα τρία μεταλλεία τα χρησιμοποιεί στο ελληνικό κράτος, μπορεί να βγάλει τόσο χρυσό που θα στηρίξει όχι αυτές τις δραχμές που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε και άλλες τόσες. Τα θιούχα μειχτά της Κύρκης θα βγάλει. Όχι, okay, όπως σε λέω, σε χρυσό. Θα βάλεις ράβδος χρυσού. Θα βγάλει και το αέριο της Θεσσαλίας να βγάλει. Ναι. Θεσσαλίας. Όχι, όχι. Για μένα να βγάλει. Εγώ λέω... Θα ενισχύει όλη την Ευρώπη. Ναι. Όχι, δεν θα χρωστάμε. Θα Δεν σ' ακούω. Θα συντηρούμε, λέω, τους Ευρωπαίους όλους. Συμφωνώ. Αλλά εγώ το λέω αυτό γιατί ένας παγκοσμίως γνωστός νόμος είναι ότι αν δεν έχεις τρόπο να ενισχύσεις το νόμισμά σου, μόνο ο χρυσός αν έχεις πίσω είναι. Λοιπόν, βγάζεις, τα κάνεις ράβδο χρυσού, τα βάζεις στο θησαυροφυλάκιο της Τραπέζης Ελλάδος και λες κύριε, ορίστε, ελάτε, ελέγξε, η δραχμή μου έχει αξία. Έχει πίσω αντίκρισμα αυτό το χρυσό. Ποιος το σκέφτηκε αυτό να το κάνει ποτέ, άκουσες κανένα να το λέει? Όχι. Όχι, τα έδωσαν στον Μπόμπολα, στον Ρότσιλντ, στον ένα στον άλλον, έναντι Πινακίου Φακής. Για 11 εκατομμύρια ευρώ το 2003 έδωσαν 317.000 στρέμματα
αντιλαμβάνεσαι γιατί μιλάμε. Το 1/8 της Χαλκιδικής για 11 εκατομμύρια ευρώ, έλεος. Έλεος. Οι άνθρωποι και να τους γάρει ζωντανούς, δεν ξεπληρώνεις την καταστροφή που έκαναν στη χώρα. Μα τόσο κάνει το Μακεδονία Παλάς 11 εκατομμύρια ευρώ. Και, και λίγα είπα, 317.000 στρέμματα. Τι λέτε ρε, πού τα βρήκατε από το σπίτι σας τα φέρατε και τα ξεπουλάτε. Α, καλά. 14 αεροδρόμια στην τιμή του ενός, πώς τα ξεπουλάτε από το σπίτι σας τα φέρατε. Το πετρέλαιο αυτό πώς το βάζετε στα 50 δις μες στο Ταϊπέδ. Το φέρατε από το σπίτι σας, πώς κρεμάτε μια χώρα για πάντα να πούμε έτσι. Δεν θέλουν κρέμασμα αυτοί όλοι. Μιλήσαν 28 ακίνητα αρχαιολογικής αξίας και τα λοιπά στους κατακτητάς. Κατόπιν ενοικίασε το ελληνικό κράτος τα 14 από αυτά και πλήρωσε ενίκιο στους κατακτητές. Πόσο λεφτά δώσαν αυτοί να πάρουν και τα 28. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι ντροπή. Έχουμε όχι προδότες κυβερνήτης αλλά κάτι χειρότερο. Και μάλιστα παρακαλώ, πρόσεξέ με. Έδωσε τα 317.000 στρέμματα αυτά αντί 11 μόνο εκατομμυρίων ευρώ. Λέει όμως έβαλε ως όρο να πάρει το ελληνικό κράτος μόνο το 5% του χρυσού από αυτό που θα παραχτεί. Δεν τους βάζεις εξ επαφής να τους εκτελέσεις. Τώρα αυτούς παίζουν. Να κορυδεύουν τους συνήθειους ψηφοφόρους. Εξ επαφής εκτέλεση θέλουν αυτοί. Όχι φυλακή. Εξ επαφής εκτέλεση και δίμευση όλη η περιουσία τους. Και ακύρωση όλες οι υπογραφές τους. Έλεος πια. Έλεος πως πότε θα τους κοιτάζουμε. Να σου πω κάτι Γιάννη μου. Διαφορώ. Κατακόρυφα από αυτά που. Ορίστε. Ένας πολιτικός κλέψει και μαθευτεί και αποκαλυφθεί ότι έκλεψε και εμείς τον ξαναψηφίσουμε και ξανακλέψει, τότε δεν κλέβει αυτός. Εμείς που τον ψηφίσαμε κλέβουμε τους άλλους Έλληνες. Φυσικά. Φυσικά. Συνένοχος. Είσαι συνένοχος μετά βέβαια. Δηλαδή αυτοί παρουσιάσαν αυτό το προσωπείο. Εμείς γιατί τους ξαναψηφίσαμε. Άρα δεν θα μας πηγαίναν χειρότερα. Άρα δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί ξέρεις πότε φταίγανε. Πριν 40 χρόνια, 50, που πρωτοέκλεψαν οι πρώτοι. Ναι. Εφόσον εμείς συνεχίζαμε να ψηφίζουμε τους ίδιους και μάλιστα ψηφίζουμε στην Ελλάδα το ίδιο κόμμα για να μην βγει το άλλο. Με κακία να μην βγουν οι άλλοι γιατί οι άλλοι είναι προδότες και εμείς είμαστε πατριώτες. Με αυτή τη λογική ψηφίζουμε. Με αυτή ζούμε. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Δεν αφήσουμε αυτή τη λογική και να πούμε τη μαντινάδα την κριτική που έχω βάλει εγώ στον πολιτικό μου σχηματισμό ως σύνθεμα. Δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει αριστερά. Υπάρχουν μόνο τα κόκαλα των Ελλήνων, τα ιερά. Γι' αυτά αγωνιζόμαστε και επ' αυτών θα πεθάνουμε. Συμφωνώ και εγκρίνω και επαυξάνω. Θα σου πω τώρα και το άλλο. Αρχές Μαρτίου, παρακαλώ, η κυρία Θάνου, η σημερινή πρωθυπουργός, ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου, διαβίβασε στην Ελληνική Βουλή τη δικογραφία για τον Μεϊμαράκη, για τον Βενιζέλο και τους υπολείπους στα χέρια της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αντί ως όφιλε να το κάνει θέμα στη Βουλή να έρθει η ασυλία τους για να τους τριμώξει, να τους πάει μέσα, το πέρασε και το πήγε στην πάντα. Γιατί, μήπως τέτοιες εντολές είχε, λέω εγώ τώρα. Μήπως είχε τέτοιες εντολές η κυρία Κωνσταντοπούλου που μας κάνει και την καουμπόησα. Που το μόνο που ήξερε ήταν να φωνάζει με τον Άδωνη και με τον άλλον τον Λοβέρδο και να τρώγονται σε τα κοκόρια εκεί μέσα. Τις προσωπικές τους τρέλες. Στο Ράρο να τον βάλει φυλακή. Μα. Άσε με να σου εξηγήσω τώρα. Δεν ξέρει η Κωνσταντοπούλου, έχει άγνοια, ποια είναι η δύναμη του στο Ράρα. Πρωθυπουργός στην Ελλάδα δεν είναι ο Τσίπρας ή όποιος είναι τώρα. Ο Στουράρας είναι πρωθυπουργός. Βέβαια. Αυτός έκλεισε και τις τράπεζες. Σε χασιλία που δεν την ξέρει η Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό δεν πάει ο Στουράρας, αλλά δεν θέλει να πει γιατί δεν πάει να απολογηθεί. Κρύβεται πίσω από την ασυλία. Έχει φόρου ζωής ασυλία και φόρου ζωής αφορολόγητο. Έτσι είναι. Αν θέλεις σε μια άλλη εκπομπή να σου αποδείξω πως αυτά είναι κατοχυρωμένα από το 1948 στον ΟΗΕ. Είναι απόφαση του ΟΗΕ, είναι άρθρο του καταστατικού του ΟΗΕ ότι οι διευθυντές κρατικών τραπεζών σε κάθε κράτος διορίζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια. Και έχουν ασυλία και αφορολόγητο. Μα βέβαια. Αυτοί κατευθύνουν την οικονομία του κράτους. Και δεν είναι
είναι ο Πρωθυπουργός. Λάθος, απληροφόρητοι είναι οι Έλληνες. Ας διαβάσω κανένα βιβλίο δικό μου. Μα αυτός ο Στουρνάρας... Γιατί καταστρεφόμαστε. Συγγνώμη. Ο Στουρνάρας υπέδειξε και τον Τσακαλώτο να τον κάνουν υπουργό, γιατί είναι ο σύζυγος... Κάναν παντοδύναμο και γράφουν στον ΟΗΕ, άρθρο του ΟΗΕ, κατά τη δημιουργία του νομισματικού ταμείου, ότι αποφάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα είναι υποχρεωτικές για τον ΟΗΕ και αρχηγούς κρατών. Βέβαια. Αλλά δεν διηγητηθεί ούτε ο ΟΗΕ ούτε τα κράτη, αλλά το νομισματικό ταμείο. Μα βέβαια, με δική του εντολή. Ρότσιλντ και δύο φίλων του. Βέβαια. Με δική του εντολή, του Στουρνάρα κατόπιν εντολή του Ρότσιλντ βέβαια. Ημερών του λαού. Έτσι είναι. Με εντολή του Ρότσιλντ έκλεισε ο Στουρνάρα στις τράπεζες. Και αυτή είναι πιόνια, δεν γεννάτε θέμα. Βέβαια. Λέω εγώ τώρα, με εντολή του Ρότσιλντ έκλεισε ο Στουρνάρα στις τράπεζες. Και ανάγκασε και τον Τσίπρα να το κάνει και νόμο στο ΦΕΚ. Να τα λέμε αυτά. Άρα θα πάει φυλακή. Τι λέτε κύριε. Με ο νόμο του ΟΗΕ διοικεί ο Στουρνάρα. Και έρχομαι και λέω τώρα εγώ έτσι. Ποιανού εντολή ήταν να μπει ο κύριος Τσακαλώτος υπουργός οικονομικών, που η σύζυγός του είναι Εβραία εξ Σκωτίας και υψηλόβαθμη μέσα στην τράπεζα της Ελλάδος. Λέω εγώ τώρα, ποιανού να ήταν αυτή η εντολή. Γιάννη μου, με πόνεσε η ψυχή. Ποιος είναι ο Στουρνάρας, ξέρεις? Δεν ξέρω λες. Ο Στουρνάρας είδε το δείξει χέρι του Άρη Βελοχιώτη. Έκοψε και έσωξε στο βουνό κόσμο και κοσμάκι. Ο πατέρας αυτού του εννοεί. Μουνιστικό κόμμα ο Στουρνάρας. Ευρέθη έμπιστο του Ρότσιλντ και τον διόρισε ο Ρότσιλντ διευθυντή της κρατικής τραπέζης της Ελλάδος. Αν οι Έλληνες μπορείτε να σκεφτείτε αυτά που σας λέω είναι δεδομένα και αληθινά, θα δείτε πώς διοικείται ο κόσμος και από πού διοικείται. Ναι, εγώ να πω και κάτι τελευταίο, γιατί σιγά σιγά ο χρόνος μας τελειώνει, η στρατηγία μου. Λέω εγώ τώρα, στρατηγία μου, ο Μάσιμο Νταλέμα, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, βγήκε και είπε από τα 250 δις που πήρε η Ελλάδα δήθεν για βοήθεια από την Ευρώπη, τα 220 δις πήγαν κατευθείαν σε γερμανικές, γαλλικές και λίγα σε ιταλικές τράπεζες πριν έρθουν καν εδώ. Α, μπράβο, γιατί να έρθουν εδώ. Και μόνο που το είπε αυτό πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, έπρεπε να τα ακυρώσουμε όλα τα μνημόνια και αντισυνταγματικά. Και μόνο, ρε ο άνθρωπος σου λέει, είμαστε απατεώνες. Και εσύ δεν εκμεταλλεύεσαι αυτό που λέει πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας? Δεν τα λέει ένας περιπτεράς της Ιταλίας. Έλεος. Φτάνει πια. Ως πού θα καταντήσουνε? Πόσο χαμηλά θα πέσουν? Κάνε έναν επίλογο, στρατηγέ μου. Κάνε έναν επίλογο. Στρέφουν. Και έχουν δίκιο, ρε παιδιά. Είμαστε ανίκανοι να ζήσουμε. Αφού βλέπουμε ότι μας κοροϊδεύουν, μας σαλαπατάν και εμείς τους ψηφίζουμε για πρωθυπουργούς, καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Αυτοί φταίνει εμείς. Γιατί διαμαρτυρόμαστε. Αυτοί δεν φταίνει, εμείς φταίνει. Και τη δουλειά τους κάνουν, βέβαια. Μαζί σου είμαι, συμφωνώ. Είναι όλα αλήθεια, Έλληνες. Για σκεφτείτε τι ψηφίζετε και σκεφτείτε γιατί πήγαμε εκεί που πήγαμε, γιατί φτάσαμε. Διαβάστε το βιβλίο μου, γιατί καταστρεφόμαστε. Ξαναπες σε παρακαλώ, ποιο είναι το όνομα του πολιτικού φορέα που δημιουργήσατε, για να κλείσουμε σιγά σιγά και την εκπομπή. Το πολιτικό φορέα που κάναμε τώρα 5-6 κόμματα μαζί, τον ονομάσαμε Πατριωτική Ένωση. Μάλιστα. Βέβαια, λοιπόν, είχα έναν άλλον κάνει τις προηγούμενες. Να μια καλή πρόταση, λέω εγώ. Να μια καλή πρόταση για ψήφο. Επειδή όμως οι άλλοι συνεργαζόμενοι δεν το θέλαν και θέλαν να βάλουν το δικό τους, έβαλα το δικό τους. Δεν πειράζει, η υγεία να υπάρχει. Το όνομα θα παίζουμε. Αλίμονο τώρα. Αυτό καλό είναι. Και το Πανελλήνιος και ποσό και Πατριωτική Ένωση καλό είναι. Πολύ ωραίο ακούγεται. Πολύ ωραίο. Και μένει και εύκολα στο μυαλό. Λοιπόν, στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και αν θέλεις σε κάποια άλλη κάνουμε. Πολύ ευχαρίστως. Είπαμε μέχρι τα 100 να σε έχω εδώ, μετά κάνει ό,τι θες. Για να δούμε, γιατί τώρα δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα κατέβουν. Σας πληροφορώ ότι θα κατέβουν ακόμα 2-3 ελληνικά κόμματα καθαρά. Δεν τα ξέρω καλά, γιατί τσακώνονται και αυτοί ποιο όνομα θα βάλουν. Τι να κάνουμε. Τα έχουμε εμείς αυτά οι Έλληνες. Τα έχουμε, τα έχουμε. Δυστυχώς είναι στη φυγή μας το πράγμα. Τα έχουμε με το αλήμον, στο DNA μας είναι αυτά. Λοιπόν, να σε έχει ο Θεός καιρό. Τα ξαναλέμε. Γεια σου, στρατηγέ μου. Γεια σου. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο υπέροχος φίλος μου, ο στρατηγός ο κύριος Γεώργιος Αϊφαντής. Να τον έχει ο Θεός καιρό. Και εσάς φυσικά, αγαπητοί μου φίλοι, να προσέχετε τον εαυτό σας μέχρι την άλλη Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.